Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Dead Rabbit Solo RDA by Hell Vape. Είναι αυτός εδώ πέρα, είναι στο Made Full Black η έκδοση. Βλέπουμε λίγο τη συσκευασία. Μας γράφει τι έχει μέσα και τα σχετικά. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Στη συσκευασία θα βρούμε ένα σακουλάκι με O-ring, με κατσαβιδάκια, με αλενόκλειδα, με clear drip tip δεύτερο, με adapter 510, squong ping, βίδες για το deck και ό,τι μπορεί να χρειαστεί για ανταλλακτικά το ατμοποιητή μας. Επίσης θα βρούμε και για το πρώτο στήσιμό μας μία fuse clap των 3mm μαζί με το βαμβάκι. Και επίσης θα βρούμε αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο είναι για τα ποδαράκια των αντιστάσεων για να τα κόβουμε στο κατάλληλο ύψος. Ξεκινάει από 4mm και φτάνει μέχρι 8, είναι ίσως από τα πιο χρήσιμα εργαλεία τα οποία έχω βρει μέσα σε κουτί ατμοποιητή. Και αυτός εδώ είναι ο ατμοποιητής μας, ένα από τα 4-5 χρώματα τα οποία έχει, είναι στο Full Matte Black, βλέπουμε χαραγμένο το λογότυπο του Dead Rabbit, βλέπουμε το Honeycomb Airflow το οποίο έχει. Από την κάτω πλευρά θα δούμε το λογότυπο, το Gold Plated 510 pin, το οποίο μπορεί να αλλάξει και να μπει το Squonk, αποσπόμενο Drip Tip, το οποίο φοράει ένα Black Clear εδώ, θα δούμε το επάνω μέρος το οποίο έρχεται με αυτές εδώ τις εγκοπές για να αλλάζουμε το airflow και μέσα είναι ακριβώς έτσι, έχει αλλάξει λίγο το σύστημα από ό,τι ξέραμε παλιά. Τοποθετώντας το θα δούμε εδώ ότι μπορεί να κλείσει ταυτόχρονα όλο το airflow ή να επιλέξουμε να κλείνουμε τις τρύπες μία-μία. Και επανερχόμαστε. 22 mm ατμοποιητής. Το cap του εσωτερικά είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε ότι από εδώ γίνεται η εισαγωγή του αέρα. Το βλέπετε πως είναι τοποθετημένο με τα κλασικά δύο αυτάκια που έχει για να πιάνει επάνω στο deck. Τα οποία είναι αυτά εδώ. Δύο post για μονή αντίσταση, center pin είτε το κανονικό είτε το squong, αρκετός χώρος για υγρό, κλασικά είναι κλασικός The Rabbit και πάμε να το στήσουμε να δούμε πως είναι. Εδώ όπως θα δούμε είναι με flat βίδες το deck, έχουμε ξεβιδώσει για να μπορέσουμε να βάλουμε την αντίστασή μας και παίρνουμε το εργαλείο και παίρνουμε μία Alien 3x28, το τοποθετούμε στο 5 mm όπως μας λέει η εταιρεία ότι είναι το πιο σωστό στήσιμο. Πάμε από την κάτω πλευρά, κόβουμε τα ποδαράκια. Και βλέπουμε ότι είναι σε αυτό εδώ το μέγεθος. Άρα τοποθετούμε. Κρατάμε απλά με το χέρι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Dead Rabbit Solo. Μετά από περίπου 5 χρόνια, νομίζω ή 4, πριν 5 χρόνια είχε βγει ο 1, ο V1, ο Dead Rabbit Solo, που ήταν ίδιας ιδεολογίας με τον Dead Rabbit, τον original, τον πρώτο, που ήταν με το airflow από πάνω που έμπαινε λοξά έτσι ο αέρας. Πολύ καλός, πολύ ωραίος, τον έχω κάπου εδώ, κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα συγκριτικό, θα στήσουμε και τον ένα, θα στήσουμε και τον άλλο, γιατί είναι 22mm ατμοποιητές. Με αποτέλεσμα ότι μπορούμε να βάλουμε ένα μέτρο σύγκρισης πώς ήταν τότε κατασκευαστικά και πώς είναι τώρα. Το μόνο που έχει μείνει ουσιαστικά ίδιο τουλάχιστον εμφανισιακά είναι το deck του, και ως προς τη χωρητικότητα, αλλά και ως προς το στήσιμο των αντιστάσεων. Έχει αλλάξει όμως δραματικά προς το καλύτερο το airflow, διότι έχει πάει side airflow, έχει γίνει honeycomb, έχει γίνει όπως είδατε μέσα στο εσωτερικά το deck μια διαφορετική διαμόρφωση του χώρου, άρα είναι πιο στενός ο χώρος, άρα καλύτερη και η γεύση, και μπορώ να πω ότι πραγματικά να είναι καλύτερη η γεύση. Μου αρέσει που δίνει τη δυνατότητα να κλείσω τις γραμμές του αέρα κάτω-κάτω, άρα κλείνοντας μία-μία τρύπα ακριβώς όπως θέλω ή αναγραμμή. Άρα γίνεται καθαρά adjustable όπως ακριβώς μου αρέσει εμένα. Μπορώ να κλείσω εντελώς με το τυφλό και να φέρω τον ατμοποιητή στο μισό airflow ή οτιδήποτε ακριβώς θέλω εγώ και να απολαμβάνω την τζούρα μου. Αρκετά καλή γεύση, ένας πολύ τίμιος ατμοποιητής. Ήμουν fan των Dead Rabbit. Πάντα και στους RTA και στους RDA είναι πάρα πολύ καλοί ατμοποιητές. Η Hellvape φροντίζει πάντα να βγάζει κάτι αξιόλογο, μέτριο προς το καλό. Δεν θα πω ότι είναι κορυφαίο, αλλά μου θύμισε στιγμές από τον πρώτο Dead Rabbit, έτσι μικρούλης, ωραίος, μονής αντίστασης, αλλά είναι πολύ πιο βελτιωμένος. Είναι με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία του σήμερα. Του έχω στήσει αυτή τη στιγμή ένα Tricor Alien 28, το οποίο αποδίδει ωραία. Το έχω δοκιμάσει και με Mini Alien, το έχω δοκιμάσει και με Fuse Clapton, αποδίδει το ίδιο ωραία. Και το σημαντικό, αν στηθεί σωστά, γιατί με τέτοιο, στήσιμο των ατμοποιητών, συνήθως έχουμε και κάποιο feedback. Το συνηθίζουν. Είναι γιατί η αντίσταση είναι προς τα πάνω, είναι πάρα πολύ κοντά στο στόμα και πολλές φορές αν δεν φύγουν όλα τα hot spot ή δεν στηθεί σωστά, έχουμε υγρό στο στόμα, προς τα πάνω. Εδώ έχει εξαλειφθεί αυτό εδώ, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε μάθει να στείλουμε. Παίζει. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίος ατμοποιητής. Τον συνιστώ για όποιον θέλει μονής αντίστασης. Πάρα πολύ ωραίος και σε σκουόγκ, τον έχω δοκιμάσει, βολεύει πάρα πολύ. Και αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο για το υγρό. Δηλαδή πέφτουν τα βαβάκια προς τα κάτω, ποτίζουν πάρα πολύ εύκολα και γύρω γύρω το deck μπορεί να πλημμυρίσει υγρό, αρκετό υγρό πιστέψτε με, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχω θέμα να μου φύγει από το airflow όσο και να έχω πατήσει το squonk. Το drip tip του πάρα πολύ καλό, μου αρέσει το smoky το οποίο έχει μέσα και όχι το clear, γιατί το clear αφήνει πάνω ίχνη από το υγρό και αυτά και δεν μου αρέσει οπτικά. Μπορείτε να βάλετε τον 5-10 adapter και να βάλετε οποιοδήποτε άλλο drip tip θέλετε, αλλά σε έναν ίδιο ατμοποιητή δεν θα το συνιστούσα, διότι είναι ατμοποιητής για αρκετά watt, δεν είναι ο κλασικός μονής για τα 20 βατάκια, αν και μπορεί να σφίξει τόσο πολύ, μπορείς να κάνεις τζούρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στις πρώτες δοκιμές που έκανα ήταν περίπου στα 25-28 watt. Έπαιξα αξιοπρεπέστατα. Στη μέση ουσιαστικά ο αέρας, είχα δηλαδή την πρώτη γραμμή επάνω και λίγο από τη δεύτερη κλειστό. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στα 0,27 ohm και παίζω στα 3,8 volt, δηλαδή κάνα 45 watt. Το ντουμάνι του το βλέπετε. Δεν θα το επισυνάψω αρνητικά, γιατί για εμένα δεν έχει αρνητικά, άρα είναι τέλειος. Όχι, δεν είναι τέλειος. Για αυτό που είναι όμως ο Dead Rabbit, για την ιδεολογία την οποία έχει, παίζει πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως θα του δώσω ένα plus ακόμα, ένα συν ακόμα, γιατί έχει φτιάξει το airflow του πλέον. Δεν ξέρω στις προηγούμενες εκδόσεις του Dead Rabbit αν ήταν έτσι το airflow, γιατί έχω χάσει όλα τα επεισόδια μετά τον original, τον πρώτο δηλαδή, όπως και τον πρώτο τον RDA, το single, αλλά αυτή τη στιγμή έχω εκστασιαστεί, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, παίζει πάρα πολύ όμορφα, μπορεί να παίξει όπως είπα και σε squonk, μπορεί να παίξει και σε κανονικό ατμοποιητή, ρίχνει υγρό μέσα, ξεχνάς να ξαναβάλεις από τη χωρητικότητα την οποία έχει. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ όμορφος ατμοποιητής, το βλέπετε, κάθεται πάρα πολύ ωραία πάνω σε ένα μοντάκι. Τι άλλο να θέλει κάποιος. Γεύση έχουμε, τον αέρα το σωστό στην τζούρα μας τον έχουμε, εύκολο στήσιμο το έχουμε, εύκολο γέμισμα το έχουμε, that's it, τα κάνει όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν,
Περιμένω τις απόψεις σας στα σχόλια από κάτω. G-Vapes is here. See you next time. G-Vapes is here. See you next time, bitches. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink.